Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί υπηρεσίε του Δήμου και τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ιρακλείου για την εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο στα δύο αράκια των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που κρίθηκε κατάλληλο για την προσωρινή του φιλοξενία μετά την κατολίσθηση και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Για το μεσοδιάστημα το οποίο δεν θα είναι μεγάλο. Βεβαίως αναζητήθηκαν και εν μέρη έχουν βρεθεί, υπολείπεται να συμπληρωθεί και η έβραση των υπόλοιπων λύσεων. Και ενώ η προσωρινή μετακίνηση προς τα δύο ωράκια και τους μαθητές του ΕΚ φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών, για τους μαθητές του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και ηλικίου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις και βρίσκονται στον αέρα. Παρά το γεγονό αυτό, φαίνεται ότι κλειδώνουν μια σειρά από επιλογέ που μένει να διαρευνηθούν προκειμένου μέσα στην εβδομάδα κιόλα να αποφασιστεί πού θα εγκατασταθούν επίση προσωρινά. Ο Δήμο Ηρακλείου ήταν και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο για την παροχή χώρων, αλλά βεβαίω οι αποφάσει είναι στην αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση. Το σίγουρο είναι ότι κάπου πρέπει να πάνε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να μείνουν άλλο σπίτι. Ούτε οι γονείς μπορούν να το υπομισθούν αυτό, ούτε και τα παιδιά. Και δεν είναι διαχειρίσιμο σε αυτά τα παιδιά. Πάντω, αγώνα δρόμου φαίνεται ότι γίνεται με επίκεντρο την οριστική λύση που προωθείται για του μαθητέ, η οποία επιχειρείται να είναι διαθέσιμη με την επιστροφή των μαθητών από τι γιορτέ των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά σε δημοτικό ακίνητο στη Νέα Αλικαρνασό. Ο Δήμο έχει αποδειθεί σε μία υπερπροσπάθεια για να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο υπό κανονικέ συνθήκε δεν γίνεται. Απλώ. Δηλαδή, να φτιάξουμε μέσα σε λιγότερο αποδήμηνο δύο σχολικέ μονάδε. Και είμαστε ήδη από σήμερα στην πραγματοποίηση, στην έναρξη της πραγματοποίησης αυτού του σχεδίου. Φοβόμαστε μήπως ο θόρυβος από τις πτήσεις, από τα αεροπλάνα, ενοχλεί τα αυτιστικά κυρίως παιδιά, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη ευαισθησία στους θορύβους. Είναι παιδιά που δεν αντέχουν μια έντονη συζήτηση και κλείνουν τα αυτιά τους, πόσο μάλιστα όταν θα ακούσουν τις τουρμπίνες των αεροπλάνων.